Λίγο πριν τη λήξη της τουριστικής σεζόν, τα φαινόμενα εργοδοτικής ασυδοσίας σε ορισμένα ξενοδοχεία του νομού Ηρακλείου συνεχίζονται. Υπήρχαν περιπτώσεις που πήγαμε σε ξενοδοχείο που το πλάνο, το εβδομαδιαίο πλάνο ήταν μέχρι την Παρασκευή συμπληρωμένο, Σαββατοκύριακο λοιπόν ήταν στον αυτόματο πιλότα όλα. Ενώ δούλευαν κανονικά δεν υπήρχε στο πλάνο. Το συμπληρώσανε μετά που επήγε η επιθεώρηση εργασίας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένα ακόμη περιστατικό απόλυσης σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Επειδή διεκδίκησε να πληρώνεται βάσει νομοθεσίας, για τιμωρία της επιβλήθηκε κάθε Κυριακή να της δίνουν ρεπό. Και αυτό είναι παράνομο, υπάρχει άνηση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων όταν στη συγκεκριμένη επιχείρηση υπήρχαν εργαζόμενες που δεν παίρνανε καμία Κυριακή ρεπό, ενώ αυτή έπαιρνε κάθε Κυριακή ρεπό. Επειδή αντέδρασε, είχαμε αυτή την κατέληξη. Και δεν έφτανε αυτή, εχθές το πρωί τις ανακοινώσανε ότι την απολύουνε. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι καλούνται να προσέρχονται στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου και σε αντίστοιχα σωματεία για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών για την εγγραφή τους στο Ταμείο Ανεργίας του ΟΕΔ σε μια προσπάθεια να αποφευθούν φαινόμενα ταλαιπωρίας και καθυστερήσεων. Όλοι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα περνούν από τα γραφεία του σωματείου μας από τις 8 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα, που το ώστε να τους φτιάχνουμε τα δικαιολογητικά τους έτοιμα σε φάκελα και να τα προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ. Εν τω μεταξύ, στον αέρα παραμένουν εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία που επλήγησαν λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, καθώς βρέθηκαν χωρίς δουλειά και με λιγότερα ένσημα. Αυτή τη στιγμή βέβαια που μιλάμε είναι ακόμα στον αέρα αυτό το μέτρο που πάρθηκε για τους εργαζόμενους και ευελπιστούμε τις επόμενες μέρες να περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο που το ώστε να διασφαλιστούν αυτοί οι εργαζόμενοι.